Γεια σας. Είμαι στο λιμάνι της Κυλλήνης. Μόλις έβγαλα τα εισιτήρια για Ζάκυνθο. Περιμένω να έρθει το καράβι, να φορτώσουμε και να φύγουμε. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it real. For you no way, for you no way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on Ricky Lake. The world needs one of these. Hey, hey, do that brand new thing. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby. And all the girls say I'm pretty fly. Ήρθε το καράβι, με αυτό θα ταξιδέψουμε Αζάκυνθο. Μόλις αράξει, μπαίνουμε κι εμείς. Το ταξίδι μέχρι την Κυλλήνη από Πάτρα είναι περίπου μία ώρα και κάτι. Θα δούμε και κάτι άλλο αυτή τη φορά. Πόσο κοστίζει ένα διήμερο, ένα τριήμερο στο νησί? Είναι οικονομικά ή μήπως όχι? Θα το δούμε τώρα. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Ξεκινάμε με το πρώτο έξοδο που κάναμε. Εισιτήρια, πήγαινε έλα ή αν προτιμάτε αλέ ρετούρ, ένα αυτοκίνητο και ένα άτομο, σύνολο 90 ευρώ. 11 και 80 έχει το άτομο και 38 και 40 έχει το αυτοκίνητο. Αράξαμε. Παρκάραμε το αυτοκίνητο στο πλοίο. Τώρα πάμε πάνω. Έχει αρκετή κίνηση, βλέπω στο καράβι. Είναι και αρχή σεζόν. Έχει αρκετή κίνηση. Είμαι στο πιο πάνω κατάστρωμα. Έχει αρκετό αεράκι, μπορώ να πω. Ελπίζω μέσα να μην έχει τόσο. Όπως βλέπετε έχει και καφετέρια. Σε λίγο θα πάμε και μέσα. Να δούμε πώς είναι το καράβι μέσα. Thank you.
χώρος και εδώ έχει καφετέρια. Εδώ είναι πίσω μου και εδώ συνεχίζει και άλλο. Πάω έξω γιατί μέσα έχει full air condition, έχει κρύο. Δεν θέλω και να ανάψω ένα τσιγαράκι να σας πω την αλήθεια. Η Ζάκυνθος είναι ένα από τα νησιά των 7 νησών. Είναι το 11ο σε έκταση νησί στην Ελλάδα, το 3ο σε μέγεθος μεγαλύτερο νησί του Ιωνίου, μετά την Κέρκυρα και την Κεφαλονιά, και είναι το νοτιότερο νησί του Ιωνίου. Είναι διεθνώς γνωστό ως Ζάντε. Η έκτασή της είναι 406 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός ανέρχεται στους 40.000 κατοίκους. Μόλις φτάσαμε, πάω να πάρω το αυτοκίνητο. Τα λέμε κάτω. Χαμός. Πάω να βρω το αυτοκίνητο. Θα έχω κλείσει κάποιον πιθανόν. Καλώς ήρθαμε στη Ζάκυνθο. Η
Χιζάκι τους κρύβει μεγάλη ιστορία, η οποία αποτυπώνεται και στις παραδόσεις της, αλλά και στην λογογραφική της σημασία γενικότερα. Οι Βινετοί που κατήχαν το νησί από το 1484 ως το 1797 ονόμασαν τη Ζάκυνθο Il Fioro di Levante, που σημαίνει το άντος της Ανατολής, μιας και υπάρχουν 7.000 είδη λουλουδιών. Ο ήρωας Ζάκυνθος, γιος του βασιλιά της Φρυγιάς, Δαρδάνου, ήταν ο πρώτος κάτοικος του νησιού και ο οικιστής της αρχαίας Ακρόπολης. Το ενετικό κάστρο χτίστηκε ακριβώς πάνω στα ερείπια της Ακρόπολης του νησιού. Πάρκαρα έτσι να κάνω μία βόλτα στη Ζάκυνθο, στην πόλη, στη χώρα, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, ποιο είναι το σχέδιο? Δεν υπάρχει σχέδιο. Δεν έχω κλείσει ούτε δωμάτιο, ούτε ξενοδοχείο. Δεν έχω κλείσει αύριο κρουαζιέρα να πάμε στις όμορφες παραλίες και στα όμορφα μέρη. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Προχωράμε. Έχω καθίσει σε ένα καφέ, να πιω ένα καφεδάκι. Ψάξω και κανένα δωμάτιο. Έχω βρει ένα ξενοδοχειάκι. Πάρουμε τώρα ένα τηλέφωνο. Είστε Αργάση? Έγινε. Έρχομαι. Γεια σας. Βρήκαμε δωμάτιο. Φύγαμε. Ξέχασα να κάνουμε τη σούμα. Καφεδάκι, φρέντο εσπρέσο. €4. Είμαι κατοδόν για το ξενοδοχείο όπου βρίσκεται στο Αργάση. Το Αργάση Ζακύνθο είναι παραταλάσσια περιοχή και χωριό ανατολικά της πόλης της Ζακύνθο. Έχει πληθυσμό περίπου 700 κατοίκων και απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού. Λόγω των παραλίων που υπάρχουν στην περιοχή, αποτελεί μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ζακύνθο. Έφτασα στο ξενοδοχείο. Πάω να δω το δωμάτιο τώρα. Και θα σας πω σε λιγάκι η τιμή, πόσο ήταν η τιμή. Είμαι και λίγο τυχερός που βρήκα τόσο εύκολα και γρήγορα ξενοδοχείο κοντά στην πόλη. Αυτό είναι το δωμάτιο. Θέα θάλασσα, θέα πισίνα. Εντάξει, καλό είναι. Κόστος δωματίο. 2 διενυχτερεύσεις, €50. Εντάξει. Μια χαρά. Ζάκυνθος είναι ένα μαγευτικό νησί με πολλές φυσικές ομορφιές. Είναι πλούσια σε αξιοθέατα και έχει πολλά πράγματα να δείτε και να κάνετε. Εντυπωσιακές παραλίες, η Star Caretta Caretta και ατέλειωτη διασκέδαση στο νησί που ξέρει πώς να σας προσφέρει τις καλύτερες διακοπές. Η πλατεία Σούλουμου αποτελεί την κεντρική πλατεία της πόλης της Ζακύνθου. Το όνομά της το έχει πάρει από έναν από τους πιο διάσημους Ζακυνθινούς, τον ποιητή Διονύσιο Σολωμό. Είμαι στην κεντρική πλατεία του Ζακύνθου. Είναι μια υπέροχη πλατεία, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς. Αριστερά μου είναι το Δημαρχείο. Δίπλα είναι ένα άλλο ωραίο κτίριο, η Εθνική Τράπεζα. Προχωρώντας προς τα μέσα είναι το μνημείο του Διονύσιου Σολωμού, ένας γνωστός Έλληνας ποιητής. Ο Διονύσιος Σολωμός ήταν Έλληνας ποιητής, γνωστός για τη συγγραφή του ποίηματος «Ύμνος εις την Ελευθεριάν», οι πρώτες δύο στροφές του οποίου έγιναν ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας και ύστερα της Κύπρου. Λοιπόν, λίγο πιο πίσω είναι το μουσείο και συνεχίζουμε με την Δημοτική Βιβλιοθήκη. Άλλα σημαντικά κτίρια είναι το Βυζαντινό Μουσείο και το Πολιτιστικό Κέντρο της Ζακύνθο, που στεγάζει τη βιβλιοθήκη, μια γαλερή και διάφορες εκθέσεις μαζί με το κινηματογράφο της πόλης. Και λίγο πιο πέρα είναι η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Μόλου, χτισμένη το 1560.
Εάν θέλετε φίλοι μου να δείτε και άλλα τέτοια βιντεάκια, μπορείτε να με στηρίξετε κάνοντας μια εγγραφή στο Patreon. Εάν θέλετε αποκλειστική πρόσβαση στα μελλοντικά βίντεο πρώτοι από όλους, εάν θέλετε να δείτε κομμένα πλάνα, αμοντάριστα πλάνα, bloopers και άλλα, κάντε εγγραφή στο Patreon. Εάν θέλετε να ρωτήσετε ή έχετε κάποιες απορίες για τα ταξίδια μου, τα μέρη που έχω επισκεφτεί ή τεχνικά ζητήματα, μπορείτε να το κάνετε αυτό με μια εγγραφή στο Patreon. Και με μεγάλη μου χαρά θα σας απαντήσω live streaming, παρακαλώ. Η στήριξή σας είναι ανεκτίμητη. Σας ευχαριστώ. Η πόλη της Ζακίντου, ή αν προτιμάτε το Τζάντε, βρίσκεται στους πρόποντες του λόφου της Μπόχαλης και είναι πρωτεύουσα καθώς και πρώτο λιμάνι του νησιού. Μετά το σεισμό που το 1953 κυριολεκτικά την κατεδάφισε, άρχισαν έργα ανοικοδόμησης και σήμερα παρουσιάζεται στον επισκέπτη σαν μια σύγχρονη πόλη που λόγω του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που αναπτύσσονται απλώνεται όλο και περισσότερα προς το εσωτερικό του νησιού. Η Ζάκυνθος προσφέρεται στον επισκέπτη πολλά ενδιαφέροντα, όπως η γνωστή εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, όπου φυλάσσεται το λείψανο του Αγίου, τα πολυάριθμα μουσεία και οι χαρακτηριστικές πλατείες Διονύσιου Σολομού και Αγίου Μάρκου. Η τελευταία χρονολογείται από την περίοδο της Ενετικής Κυριαρχίας και με την μοναδική καθολική εκκλησία του νησιού. Μεγάλο ενδιαφέρον, εκτός από την παραλιακή και τα στενά εσωτερικά ντρομάκια της πόλης, έχει και η μικρή συνοικία γύρω από τα ερείπια του παλιού Βενετσιάνικου κάστρου, που βρίσκεται στην κορυφή του Λόφου Στρανή, πίσω από την πόλη. Εδώ τα μικρά και σιωπηλά ντρομάκια, τα παλιά σπίτια με τις αντισμένες αυλές και η μαγευτική θέα που δεσπόζει σε ολόκληρο το κόλπο της πόλης της Ζακίντου, θα κάνουν τις διακοπές σας πραγματικά μοναδικές και αλυσμόνητες. Η βενετσιάνικη αρχιτεκτονική επιρροή είναι εμφανή στη Ζάκυνθο. Παρά τη ζημιά που υπέστη κατά καιρού στο νησί από την έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, μετά την καταστρεπτικό σεισμό του 1953 και την πυρκαγιά που ακολούθησε, ένα σημαντικό αριθμό από ιστορικά μνημεία και ναού αφανίστηκε ολοκληρωτικά. Με συνέπεια, να χαθούν για πάντα οι πολιτιστικοί θησαυροί που βρίσκονται μέσα στα κτίρια αυτά. Η πόλη ξαναχτίστηκε με βάση αυστηρές αντισεισμικές προδιαγραφές και με σεβασμό στην αρχιτεκτονική φυσιονομία της πόλης. Αφού περάσουμε το λιμάνι της Ζακίντου και προχωρήσουμε βόρεια, βρίσκεται μία μακρόστινη παραλία κατά μήκος της ακτής. Μπορεί να μην είναι μία από τις πιο όμορφες παραλίες, αλλά εδώ κοντά υπάρχουν πολλές δυνατότητες διασκέδασης, όπως γήπεδα τένις, αθλοπαιδίες και yacht club. Στην παραλία συχνάζουν περισσότερο οι ντόπιοι τα Σαββατοκύριακα. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Κρεμασμένη στην κουπαστή του καϊκιού που κάνει τον γύρο της Ζακίντου, βλέπετε την ωραιότερη παρέλαση παραλίων. Το Ναυάγιο, ο Λαγανάς, ο Γκέρακας, ο Βασιλικός, το Μαρατονίσι, οι γαλάζιες σπηλιές θεωρούνται από τις ωραιότερες παραλίες στην Ελλάδα. Πήρα ένα σάντουιτς να πάω, δεν έχω πάει όλη μέρα. Πεινάσα. Αυτά είναι ωραία σουβινίρ. Σκέφτομαι να πάρω ένα. Λοιπόν, πήραμε και το αξισουάρ. Τα σουβενίρ μας. Γεια σας, ευχαριστούμε. Σταμάτησα εδώ κοντά στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, που είναι και ο προστάτης της Ζακίντου, πουλιούχος. Ο Άγιος Διονύσιος Ζακίντου είναι Άγιος της Ανατολικής Ορθόδοξου Εκκλησίας. Έζησε και έδρασε στη Ζάκυνθο από τα μέσα του 16ου αιώνα ως και τις αρχές του 17ου αιώνα, ενώ διατέλεσε και επίσκοπος Αιγίνης. Σήμερα αποτελεί ένα από τους λαοφιλέστερους σύγχρονους Αγίους και είναι πολιούχος της πόλης της Ζακίντου. Η Εκκλησία γιορτάζει δύο φορές το χρόνο, στις 24 Αυγούστου και στις 17 Δεκεμβρίου. Και οι δύο αυτές λειτουργικές συνάξεις λαμβάνουν ιδιαίτερη έγκλη κάθε χρόνο και διαρκούν τρεις μέρες κάθε μία. Η Εκκλησία του προστάτη το νησιού είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει στην πόλη. Ο σημερινός μεγαλοπρεπής ναός και η παρικείμενη μονή του Άμμου γνώρισαν διάφορες φάσεις. Καταστράφηκαν κατά το μεγάλο σεισμό που ερήπωσε τη Ζάκυνθο το 1893. Έχει και λειτουργία. Πουλιά μας.
Εάν σας αρέσει η μουσική που χρησιμοποιώ και θέλετε κι εσείς να δημιουργείτε βιντεάκια για τα δικά σας social media, χωρίς copyright, δηλαδή πνευματικών δικαιωμάτων, σας έχω τη λύση. Epidemic Sound. Πάνω από 100.000 τραγούδια, μουσική και sound effects για όλα τα γούστα χωρίς copyrights. Κάτω στην περιγραφή του βίντεο σας έχω link. Εάν σας ενδιαφέρει, κάντε κλικ για να πάρετε ένα μήνα δωρεάν. Φεύγω από την πόλη της Ζακίντου και πηγαίνω βόρεια του νησιού, συγκεκριμένα στο Πόρτο Βρώμη. Θα πάμε μια βόλτα στο ναυάγιο. Πιστεύω θα περάσουμε καλά. Ο καιρός είναι υπέροχος σήμερα στη Ζάκυνθο. Έχει περίπου 25 βαθμούς. Συνθήκες κατάλληλες για βόλτα στη θάλασσα. Δεν φυσάει καθόλου. Ελπίζω και βόρεια να μην φυσάει. Οπότε πάμε. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη Ζάκυνθος. Η Ζάκυνθος συνδέεται με όλα τα τουριστικά κέντρα του νησιού. Αργάση, Καλαμάκ, Λίμνη Κεριού, Τσιλιβή, Λαγανά, Βασιλικό και Αλικές. Με πούλμαν που κάνουν αρκετές διαδρομές καθημερινά. Επίσης μπορείτε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, τζιπ, μηχανάκι ή ποδήλατο για να μετακινηθείτε με αυτονομία στο νησί. Από τη Ζάκυνθο υπάρχουν εκδρομές για όλο το νησί, για τουριστικούς σκοπούς, είτε με πούλμαν για να δείτε το νησί εσωτερικά, είτε με καραβάκια για να ταξιδέψετε γύρω από το νησί και να επισκεφτείτε καταπληκτικά σημεία. Βρίσκομαι στα 580 μέτρα υψόμετρο. Ίσως είναι από τα πιο ψηλά σημεία του νησιού. Όπως βλέπετε έχει πάρα πολύ πράσινο. Είμαι περίπου στη μέση της διαδρομής. Στο Πόρτο Βρώμη με περιμένουν τα παιδιά από το Ποσειδόν Tours, η οποία θα κάνουμε μαζί τη βόλτα στις όμορφες παραλίες. Όμως στη Ζάκυνθο δεν θα βρείτε μόνο υπέροχες παραλίες, απόκρημνα βράχια και το διάσημο ναυάγιο. Στα βορειοδυτικά του νησιού ξεδιπλώνεται μια αλλιώτικη και κάπως πιο αναλλακτική ομορφιά. Οι κρυμμένες ομορφιές βρίσκονται στα βόρεια. Υπάρχουν 10 γραφικά χωριά με πευκόφυτα μονοπάτια, φύση που ουριάζει και τοπίο που σαγηνεύει. Το ηλιοβασίλεμα σε αυτή την περιοχή είναι εντυπωσιακό και μαγευτικό για τους ρομαντικούς. Και όχι μόνο, προσφέροντας το ιδανικό περιβάλλον για διακοπές όλο το χρόνο. Παραλία Πόρτο Βρώμη βρίσκεται βόρεια της Ζακίντο. Η κατάβαση στο Πόρτο Βρώμη σου παίρνει αρκετή ώρα, όμως ο δρόμος είναι άσφαλτος και σε πολύ καλή κατάσταση. Κατεβαίνοντας το στενό κατηφορικό δρόμο, έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις τον γραφικό ορμό του Πόρτο Βρώμη από ψηλά. Το τοπίο είναι υπέροχο, με τη θάλασσα να ισχωρεί τον όρμο που περιτριγυρίζεται από βράχους. Η παραλία είναι στενή, με λευκό βότσαλο και βατιά κρυστάλλινα δροσερά νερά. Ιδανική για έναν ήσυχο μπάνιο, καθώς δεν υπάρχουν ξαπλώστρες και ομπρέλες, ούτε beach bar και καταστήματα. Υπάρχει όμως καντίνα που θα σε προμηθεύσει με όλα τα απαραίτητα. Από εδώ φεύγουν επίσης καραβάκια για τις γαλάζιες σπηλιές και το γνωστό ναυάγιο. Έχω φτάσει Πόρτο Βρώμη. Πάω να βρω τώρα τα παιδιά από το Ποσειδόν Tours, γιατί έχω αργήσει λίγο. Α, να και τα παιδιά. Γεια σας. Καλημέρα. Τι κάνετε. Βασίλη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλά, καλά. Φτάσαμε. Σας βρήκα τα παιδιά. Μια χαρά. Ο καιρός λίγο... Εδώ είμαστε καλά, αλλά πιστεύω μέσα να φτιάξει. Οπότε, σε πόσα λεπτά φεύγουν, παιδιά? Σε 5 λεπτά και φεύγουν. Σε 5 λεπτά. Πάνω στην ώρα. Πάνω στην ώρα, ακριβώς. Τα λέμε μες στη θάλασσα.
Αυτό είναι το καραβάκι μας που θα μας πάει βόλτα. Σε 5 λεπτά και φεύγουμε. Είμαστε στον δρόμο, μάλλον είμαστε λίγο έξω από το Πόρτο Βρώμη και πηγαίνουμε προς Ναυάγιο. Μια χαρά. Καπετάνια, να μας πεις δύο λόγια στην κάμερα. Γεια σας. Γεια σου. Πώς λέγεσαι? Διονύσης. Γεια σου, είναι Διονύση. Τι σπάνιο γιαζάκι το αυτό. Ναι, δεν υπάρχει άλλο όνομα. Λοιπόν, από το καλό δρόμο θα μας πας, έτσι. Εννοείται. Αυτό που είδαμε μόλις τώρα είναι το White Beach. Έτσι λέγεται η παραλία. Αυτή η παραλία δεν υπήρχε ποτέ μέχρι το 2007. Έγινε ένα σεισμός στην Κεφαλονιά, έγινε κατολίσθηση και δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο η παραλία αυτή. Και μου το έπεσε τι χάζευα. Ακριβώς μπροστά μας είναι το διάσημο Ναυάγιο. Καλή μας διασκέδαση. Μια παραλία από τις διασημότερες και ομορφότερες του κόσμου, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο από τη θάλασσα. Φτάσαμε! Πάμε στην παραλία. Λευκή άμμος, πεντακάταρα νερά, εντυπωσιακή απότομη βράχη και το μεσοβυτισμένο στο άμμο κουφάρι ενός πλοίου συνθέτουν το φανταστικό σκηνικό της παραλίας, το Ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Διάσημο Ναυάγιο εδώ στη Ζάκυνθο. Πίσω μου ακριβώς είναι το καράβι που έχει κολλήσει εδώ στην παραλία. Είναι μοναδική, είναι τέλεια, πρέπει να έρθετε, το συνιστώ, αξίζει, δεν είναι τυχαίο που έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να δουν αυτή την υπέροχη παραλία.
Έχει αρκετό κόσμο η άρχη σεζόν. Ψάχνω να βρω μια γωνία, να αράξω λίγο. Στο ναυάγιο από ψηλά, αναρωτιέμαι τι ακριβώς έγινε, ποια είναι η ιστορία του πλοίου Παναγιώτης που προσάραξε στην ακτή. Έψαξα και βρήκα. Δεν ξέρω ποια είναι σωστά και ποια είναι λάθος, αλλά η ιστορία αξίζει, πιστέψτε με, ακούστε την. Ξεκίνησαν στις 8 το βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου του 1980, όταν από το λιμάνι του Αργοστολίου στη Κεφαλονιά, το Παναγιώτης έλυνε το σκάβος με προορισμό τον Πειραιά. Αυτό το ταξίδι όμως τα αποδεικνιόταν το τελευταίο του. Μία ώρα μετά τον απόπλου, ο πλοίαρχος ανακοίνωσε πως το καράβι τα πήγαινε στην Τινησία αντί για τον Πειραιά. Το ναυάγιο έγινε την 1η Οκτωβρίου του 1980, ενώ το πλοίο μετέφερε λατρεία τσιγάρα από την Τουρκία, τα οποία τα πουλούσε σε προσυμφωνημένο σημείο σε διεθνή ύδατα. Ωστόσο, λόγω εξαιρετικά ντυσμενών καιρικών συνθήκων και χαλασμένης μηχανής, βρέθηκε εκτός πορείας και σύντομα έπεσε στα βράχη της βορειοδυτικής της Ζακύνθου, προσαράζοντας τελικά στο κέντρο της ακτής. Ακόμη και σήμερα, στη μνήμη των ντόπιων υπάρχει η θέα με τις χιλιάδες κούτες τσιγάρων να επιπλέουν στο νερό και ανάμεσά τους οι ναυτικοί να προσπαθούν κολυμπώντας να ξεφύγουν από την ακτοφυλακή. Το σκουριασμένο κουφάρι του, βουλιαγμένο στην άμμο στον ορμό Σπυριλή, όπως λεγόταν μέχρι και το 1981, αποτελεί ένα από τα διασημότερα ναυάγια του κόσμου. Η ιστορία όμως αυτού του ναυάγιου άλλαξε σε μεγάλο βαθμό το τουριστικό προϊόν της Ζακύνθου. Το ναυάγιο θεωρείται τουριστικός πόρος εθνικής σημασίας, καθώς αποτελεί το δεύτερο σε επισκεψιμότητα και αναγνωρισιμότητα τουριστικό προορισμό στην Ελλάδα με 4.000 επισκέπτες καθημερινά. Εάν για κάποιο λόγο δεν μπορείς να επισκεφτείς την παραλία, μην ανησυχείς. Το ναυάγιο μπορείς να το θαυμάσεις από ψηλά, από μια ειδική εξέδρα που έχει στηθεί ακριβώς από πάνω, κοντά στο χωριό Βολίμες. Ένα ναυτικό ατύχημα στη Ζάκυνθο πριν από περίπου 41 χρόνια, με ιστορία που κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει σενάριο ταινία, δημιούργησε ένα από τα παγκόσμια τουριστικά αξιοθέατα μέχρι σήμερα, αλλά και για τα πολλά επόμενα χρόνια. Πάω να δοκιμάσω το νερό, να δούμε πώς είναι. Κάτι μου λέει ότι θα είναι παγωμένο. Πάμε να δούμε. Είναι λίγο ποταμίσιο. Πάμε! Θέλει λίγο χρόνο. 1,5 λεπτό να το συνηθίσεις. Πάντως η αρχή σεζόν γίνεται χαμός από βάρκες και από τουρίστες. Χαμός.
Εντάξει είναι. Συνετίζεται το νερό. Λοιπόν, η θάλασσα δεν είναι ξέβατη, έτσι. Είναι απότομη. Τα δύο μέτρα δεν πατάς. Αλλά παιδιά αξίζει. Αξίζει. Αν βρεθείτε στη Ζάκυνθο, μια βόλτα. Καπετάνιε, φεύγουμε. Πάμε. Αυτό ήτανε. Είναι η ώρα της επιστροφής. Καπετάνιε, πού πάμε τώρα? Γαλάζιες πηγές. Αποχαιρετάμε το ναυάγιο και πάμε γαλάζιες πηγές. Τα λέμε εκεί.